Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Ποιοι είμαστε, Γιώργο? Είμαστε τον Κόλ στα Νέα, πως κάθε Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9, με τον Γρηγόρη Καρακάση. Και τον Γιώργο Διακόνη. Λοιπόν, έχουμε πολλά θεματάκια σήμερα. Κυλάει η επικαιρότητα και ας τελειώσουν τα περισσότερα πρωταθλήματα. Έχουμε λίγο ρομαντισμό λίγο στο στούντιο σήμερα, καθώς έχουμε την τελευταία παράσταση που έδωσε ο Gianluigi Buffon και ο Andrés Iniesta. Και οι δύο θεωρητικά με τα χρώματα των ομάδων τους. Ο Iniesta φημολογείται ότι θα μεταβεί στην Ιαπωνία, ενώ ο Buffon δεν γνωρίζουμε ακόμα. Θα σας πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής τι ακριβώς. Ναι, δεν έχει σκοπό να. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται από το ρεπορτάζ, ότι θα παραδώσει παπούτσια. Κάτι για Unai Emery, κάτι για Παρέα ακούω. Έχουμε θεματάκια, κυλάνε πόλικα. Λοιπόν, έχουμε επίσης, όπως πάντα, ως λάτρης της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, νέα και ιστορίες για το NBA. Ήδη και τα μεταγραφικά κάπως αρχίζουν να ξεκινάνε. Τώρα πως φύγουν οι ζέστες, γενικά οι μεταγραφές όλο και πληθαίνουν και σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπαίνουμε όλοι σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood, μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μουντιαλικό. Θα έχουμε θεματική εκπομπή γι' αυτό. Ακριβώς, όσο πλησιάζουμε προς την πρώτη σέντρα της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης, θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τις ομάδες, τους απόντες και γενικά για τα ρεκόρ που πρόκειται να καταρριφθούν, θέλουμε να πιστεύουμε. Και θα δώσουμε φυσικά και τις προβλέψεις μας. Θα δώσουμε τις προβλέψεις μας, εννοείται, στοιχηματικές, πώς θα πάει ο κόσμος χωρίς εμάς. Ακριβώς. Εννοείται αυτό. Επίσης, θα κάνουμε και θεματική εκπομπή για τον Βεγγέρ, τον Μπουφόν, τον Ινιέστα και ό,τι άλλο υπάρχει χαμένο από την παιδική μας ηλικία. Βέβαια, θα πούμε κάποια πραγματάκια γιατί εντάξει, είναι πρόσφατο και πρέπει να αναφερθούμε και στον Andrés Iniesta, όπως είπα, και στον Buffon. Γιώργο, γερνάμε και σταματάνε όλοι. Εντάξει, μωρέ, τώρα γερνάμε και εσύ. Απλά αυτοί σταματάνε νωρίς, σιγά. Έχουν 10 χρόνια σου μπροστά του ακόμα. Ναι. Εντάξει, χαλαρά. Δεν αγχώνομαι. Χαλαρά. Με τι να ξεκινήσουμε, εδώ. Ελλάδα. Παρατράγουδα Ελλάδας. Για πάμε. Μένουμε Ελλάδα, λοιπόν, και εμείς. Γνωρίζετε ότι συνολικά στην Ευρώπη το VAR έχει αρχίσει να παίρνει σαρκά και οστά, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία θα εφαρμοστεί, στην Αγγλία και θα το δούμε ίσως και στο Μουντιάλ. Λέγεται πως θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Στον αγώνα συγκεκριμένα της Καλυθέας με τα Τρίκαλα στο Ελπάσο, υπήρχε μια μικρή έκπληξη. Εφαρμόστηκε το VAR, μόνο που κανένας δεν γνώριζε γι' αυτό. Τι εννοείς, κανένας γνώριζε γι' αυτό? Κανένας. Όταν λέμε δηλαδή, η ΕΠΟ δεν το γνώριζε, ο διαιτητής δεν το γνώριζε, η ομάδα διαιτησίας δεν το γνώριζε, ότι οι ομάδες δεν το γνώριζαν. Ουσιαστικά πήγε η εταιρεία που θα αναλάβει το video assistant replay, εκατέστησε τα μηχανήματα, έβλεπε το ματσάκι από το ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο και δεν ενημέρωσε άνθρωπο. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο εμείς είμαστε ικανοί να το πετύχουμε αυτό, έτσι. Το πετύχαμε, είναι επιτυχία. Θέλουμε να το λέμε επιτυχία. Κοίταξε να δεις. Δεν το κάνουν και πολύ αυτό. Να μην το λένε, κρυφό. Ναι, εντάξει, τώρα να καταφέρουμε να έχει έρθει μια ολόκληρη τεχνολογία χωρίς να το πάρει κανείς είδηση, ούτε καν ο διαιτητής να μπορεί να το εκμεταλλευτεί, εντάξει, είναι. Τρομερό. Πρωτότυπο, παγκόσμιο φαινόμενο. Ξέρετε όμως, φαντάζομαι τώρα να πήγε ένα συνεργείο. Γιατί λογικά θα πήγε φορτηγά και θα πήγαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γνώστες του ποδοσφαίρου, κάποιοι παλαιότεροι διαιτητές. Θα πήγαν εκεί πέρα, θα εκατέστησαν τα μηχανήματα, όλα σωστά, μικρόφωνα, κάμερες, τα πάντα όλα και δεν τους είχε άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ να σου πει αν μπει κάποιο στο σπίτι σου. Ναι. Και έρθει και βάλει δύο μηχανήματα έτσι στο σαλόνι μέσα. Δεν θα τον δει. Δεν θα τον δει κανείς. Εντάξει, λογικά κάποιο τον πάρει ειδήσει. Πόσο σιγά. Αν δεν έχει NBA το βράδυ, μου δηλαδή, το πει τα βράδυ. 4,5 ώρα το βράδυ βλέπουμε NBA. Άρα δεν μπορεί να πει το βράδυ. Όχι, με τίποτα. Τα πρωινά οι γονείς μας είναι ξύπνοι. Ναι. Τα μεσημέρια απογεύματα εμείς. Σωστά. Άρα θα τον δούμε. Λογικά εντάξει. Επιτυχία. Επιτυχία μεγάλη. Μία ακόμα παγκόσμια επιτυχία. Συνεχίζουμε να πούμε λίγο για τις αδειοδοτήσεις στις διεθνείς οργανώσεις της UEFA, ότι ο Πανιώνιος καθώς και ο Παναθηναϊκός δεν πήραν την άδεια. Για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όσον αφορά την Ελλάδα θα αγωνιστούν κανονικά. Ναι, να πούμε ότι και οι δύο δεν έχουν έτσι κι αλλιώς φετινή ευρωπαϊκή έξοδο. Και τον Παναθηναϊκό ακόμα δεν τον ενδιαφέρει γιατί έκρεμε και τιμωρία από την UEFA. Πού κάνεις καρδούλες την ώρα που κάνουμε εκπομπή, μπορείς να μου εξηγήσεις? Παντού και πουθενά. Με αγαπάνε. Ποιος αγαπάει? Η μαμά καμία. Α, εντάξει, αν είναι η μαμά, τότε respect, εντάξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τους άλλους, όπως αναφέραμε, έχει την τιμωρία από την UEFA, οπότε ουσιαστικά δεν τον αφορά, να πω. Ακόμα. Δεν τον αφορά. Ακόμα.
Ναι, εντάξει, καθώς έγινε η συστημορία. Ναι, okay. Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι αυτό υπάγεται. Το έχω εδώ, να σας πω και το άρθρο. Θέλω να μου τα πεις ακριβώς. Το οποίο υπάρχει αυτή η... αυτός ο περιορισμός, μάλλον, λόγω μη εκπλήρωσης του άρθρου 52 από τον κανονισμό αδειοδότησης ομάδων της ΕΠΟ είναι για τον Πανιόνιο. Μην μας ρωτήσετε τι γράφει το άρθρο 52. Ναι, δεν ξέρουμε ούτε τα υπόλοιπα 51. Ναι, εντάξει, βέβαια, καλώς ή κακώς θα πρέπει να γίνουμε και λίγο νομικοί, όντας δημοσιογράφοι, φίλοι τα Γρηγόρη. Εδώ που φτάσαμε και με το φετινό γιατί πρωτάθλημα. Ελπίζουμε αυτό το γεγονός με το VAR, αν όντως εφαρμοστεί από του χρόνου, να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Να κάνω μια ερώτηση. Με το VAR θα μπορούσαμε να δούμε, παραδείγματος χάρη, την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη σε replay. Εντάξει, τώρα είσαι λίγο... Εριστικός. Εριστικούλης, ναι, εριστικούλης. Το θέμα δεν είναι να δούμε την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη. Το θέμα είναι να μην ξαναγίνει καμία είσοδο τέτοιου είδους στα γήπεδα και δεν ήταν μόνο του Ιβάν Σαββίδη, έχουν γίνει πολλά. Δόξα το Θεώ. Και δεν φτάνουν ούτε 5 θεματικές εκπομπές για να... να τα αναλύσουμε. Βέβαια, να πούμε ότι πρόσφατα έγινε κάτι και στην Πορτογαλία. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Μέχρι και το Σουηδία φαινόμενο. Είναι. Έτσι, δεν λάθουμε. Απλά. Εντάξει. Ο τυφλός οπαδισμός βλάπτει. Ο τυφλός οπαδισμός βλάπτει. Απλά όταν, ας πούμε, το προϊόν μας δεν είναι πλέον και το πιο ελκυστικό. Και έχουμε και αυτό να μας καίει. Έχουμε και αυτό να μας καίει. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια βήματα στο να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και δεν το λέω μόνο επειδή το πήρε η ΑΕΚ. Γενικά, ας πούμε, και ο Πανιώνιος και ο Ατρόμητος έδειξε θετικά βήματα. Και ο Στρέσβουργος ξαναβγεί και Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Ναι, φαίνεται ότι θα υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλό είναι να προστατεύσουμε και εμείς οι ίδιοι το προϊόν μας. Και εφόσον καλών εχόντων των πραγμάτων, κάποια στιγμή να φύγει και η αστυνομία από τα γήπεδα. Δηλαδή, οι ομάδες, εμένα η δικιά μου η πρόταση είναι οι ομάδες να προστατεύουν οι ίδιες το προϊόν τους. Δεν νομίζω ότι η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της σε κάποιο έγκλημα και να είναι έξω την ώρα που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται μέσα στα γήπεδα για μένα. Για να μιλήσουμε για την αστυνομία και τη δουλειά που πρέπει να κάνει και κάνει, αντιθέτως, θα πρέπει να πιάσουμε και πολιτική, θα πρέπει να πιάσουμε. Όχι, δεν πιάνω πολιτική. Δεν μπαίνω στο κομμάτι αυτό. Μπαίνω στο κομμάτι ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζονται 200 και 300 αστυνομικοί ώστε να προστατεύουν το προϊόν. Να σε ρωτήσω το εξής. Στο τελικό κυπέλλου, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, είχε δώσει εντολή η αρμόδια εταιρεία security πως αν γίνουν επεισόδια φεύγεται. Αν δεν υπήρχαν αστυνομικοί, πες ότι γινόταν επεισόδιο. Και φεύγανε οι security. Αυτό σου λέω ότι για να λυθεί το πρόβλημα, επειδή ανοίξαμε λίγο το κεφάλαιο βία στα γήπεδα κτλ., θα έπρεπε οι ίδιες οι ομάδες, είναι ανώνυμες εταιρείες. Έτσι. Σίγουρα. Θα έπρεπε να προστατεύουν το προϊόν τους. Και αντί να αστερούνται οι ομάδες βαθμούς τους οποίους τους κατέκτησαν με το ποδόσφαιρό τους, δηλαδή είναι κρίμα στον κάθε αθλητή, ενδεχομένως αντιλαμβάνομαι και την έκρηξη του ΠΑΟΚ ή κάποιων άλλων ομάδων, στον οποίο ενδεχομένως είπα, περίμενε, ναι, θα μου πεις, ξέρω, που διαμαρτυρούνται έντονα. Τώρα το πόσο το παρακάνουν και το τι μπορεί να λένε, να το συζητήσουμε μετά, αλλά... όταν κερδίζουν βαθμούς στα γήπεδα, είναι κρίμα η ομοσπονδία να τους τα στερεί. Να τους κάνουν στα δικαστήρια, να τους κάνουν. Ναι, είναι κρίμα να χάνονται αγωνιστικές στα δικαστήρια. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βαριά πρόστιμα στην τσέπη των μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτό θα τους πονέσει περισσότερο και ο μεγάλος επιχειρηματίας, προκειμένου να προστατεύσει το προϊόν του, έτσι, θα αναγκαστεί να βάλει ιδιωτικούς security, θα αναγκαστεί να το προστατεύσει και νομίζω ότι και μετά. Τα φαινόμενα κάποιων γνωστών αγνώστων που μπαίνουν και κάνουν το οτιδήποτε, ξαφνικά, με κάποιο μαγικό τρόπο, θα εμφανιστούν. Να σου πω το εξής. Αυτό... Και θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, σε αυτό το κομμάτι πολιτισμένα, γιατί μια χαρά πολιτισμένοι είμαστε, δεν το λέμε αυτήν την έννοια, να πηγαίνουν. Με βλέπεις πώς σε βλέπω. Να πηγαίνουν στο δικαστήριο και να πληρώνουν το ανάλογο τίμημα. Ωραία, να σου πω το εξής. Αυτό ακριβώς το σκοπό έχει και η τιμωρία της έδρας, το κεκλεισμένο των θυρών. Η οποία εφαρμόζεται χρόνια τώρα. Το κεκλεισμένο των θυρών, ούτε αυτό είναι λύση. Γιατί στερείς από έναν οικογενειάρχη, από έναν άνθρωπο που έχει πάρει διαρκείας και έχει πληρώσει τόσα λεφτά, και όταν χάνει το παιχνίδι, Γρηγόρη, δεν μπορεί κανένας να το επιστρέψει τα λεφτά πίσω. Είναι όμως πλήγμα στην τσέπη του κάθε επιχειρηματία, του κάθε διοκτήτη ΠΑΕ. Εντάξει, ας βάζανε κάθε φορά που πέφτει κάτι στο γήπεδο, είτε ευθεία βολή, είτε ό,τι θες. Είτε πλαγίας, γιατί δεν θα κρίνουμε αν είναι μαξιλαράκι αυτό που πέφτει,
αν είναι πέτρα, αν είναι μπουκάλι. Έχουμε δει να πέφτουν κάροτα, μπουγάτσες. Τα πάρα πολλά και τα σάκια έχουμε δει και μπύρες έχουμε δει και ό,τι θες. Ωραία. Α, και μπύρες, το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, 1.000.000 ευρώ πρόστιμο. 500.000, οκ. Okay. Ποια ομάδα θα ξαναφήσει να γίνει κάτι τέτοιο. Θα φωτογραφηθούν αυτοί που υπάρχουν, γιατί κάμερες υπάρχουν. Δόξα τω αυτοί που τα κάνουν και δεν μπορείτε να ζημιώνετε μία ομάδα, άνθρωποι που έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους, αθλητές οι οποίοι έχουν κατακτήσει βαθμούς και όλα τα συναφή για 5-10 ανεκδίκητους οπαδούς. Και 50. Παραπάνω δεν είναι. Γιώργη, να το πάμε λίγο πιο χαλαρά, να το χαλαρώσουμε. Τους τα πάμε. Νομίζω. Κρίστη, δεν θα ακούσουν εμάς. Καλά, δεν θα ακούσουν εμάς, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο εντάξει, είναι πάντα επίκαιρο και πρέπει να το. Μια και ανέφερε στο VAR, δηλαδή πήρα την πάση. Κύριε, τον ΠΑΕ, ακούστε το Γιώργο. Ξέρει. Δεν το έχω πει μόνο εγώ, το έχουν πει και άλλοι δημοσιογράφοι προς τιμή τους, στους γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και Sport 24. Αλλά δεν γίνεται και κάτι. Sport FM, αλλά εντάξει, ναι, οκ. Okay. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Θα περάσουμε στα μεταγραφικά τώρα. Στα των μεταγραφών, των υπογραφών, των συμβολέων. Στον Παναθηναϊκό τώρα υπέγραψε τελικά νέο συμβόλαιο ο Χρήστος Δόνης μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Θα έχουμε και τον παπά που λέγαμε, και παπά και γιο μαζί. Είναι στην τελική αυτή τη στιγμή του Νταμπίζα και του Γιώργου Δόνη. Όπως και του Ζωζέ Ανιγκώνα, που μια και να φέραμε και τον Ακριβώς, ακριβώς. Ο Χρήστος Δόνης θα παραμείνει κάτοικος Παιανίας εντός εισαγωγικών μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Παίρνει σειρά τώρα η ανανέωση του Ρόμπιν Λουντ. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο χάος που ονομάζεται Πλανήτη Ολυμπιακό. Το ναι. Χάος, το απόλυτο. Είχαμε ξανααναφερθεί ότι θα έχουμε ριζικές αλλαγές και εξελίξεις. Ακριβώς. Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, να το πω έτσι, στις φήμες στον Ολυμπιακό. Ήδη έχουμε φήμες, έχουμε παραφιλολογίες, έχουμε κραυγαλές δηλώσεις, έχουμε. Σε πρώτη φάση, αυτό που εμφανίζεται ως επικρατέστερο σενάριο, αφορά τον Κρίστιαν Λέμα της Μπελγκράνη, ο οποίος είναι ελεύθερος τώρα τον Ιούνιο. Έχουμε κάποια βιβλιογραφία για τον ποδοσφαιριστή, ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, φίλε μου, δεν γνωρίζω τίποτα απολύτως. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Ακούγεται πάρα πολύ από τα δημοσιογραφικά έτσι τζάκια της Λατινικής Αμερικής. Σε επόμενη φάση σειρά παίρνει το θέμα τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο πρωτό φαίνεται πως θα φύγει. Δήλωσε πως έχει λείψει στη γυναίκα του το κλίμα του Βελγίου. Η βροχή, η υγρασία, η μουντάδα. Εντάξει, ξέρεις κάτι, αυτό που λες μπορεί να το παίρνουμε ως αστείο, αλλά πολλοί ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα κλίματα και το τι θέλει η γυναίκα σου, φίλτατε Γρηγόρη, όπως γνωρίζουμε όλοι, παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Σίγουρα. Έτσι. Ποδοσφαιριστές είναι και άνθρωποι, είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι πολλά οι συνθήκες. Το πώς βιώνουν, το πώς φροντίζουν οι ομάδες, είναι πολλά. Λοιπόν, βλέπουμε πως ο πρωτό δεν θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν. Σίγουρη θέση τερματοφύλακα έχει ο Γιαννιώτης, ο οποίος αγωνιζόταν ιδανικός στον Ατρόμητο. Ενώ σειρά παίρνει και διαχείριση του θέματος του Χουτεσιώτη, ο οποίος ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον Πανιόνιο, να πούμε. Είναι στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας. Να δούμε και από εκεί και πέρα πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός το συμβόλαιό του ή τη συνύπαρξη πολλών Ελληνών τερματοφυλάκων και αν τελικά θα πάρει τη μεταγραφή στον Πανιόνιο. Πολύ ωραία. Ο οποίος ίσως χρειάζεται και έναν εξτρά Έλληνα τερματοφύλακα. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού, διώχνει κόσμο. Επιστροφή του Μαθάτη και τυπικά στον Ολυμπιακό. Ναι, φέρνει ουσιαστικά ότι είχε δανεικό. Θα γυρίσει ο Σιώπης, ο Ριζβάνης, ο Γιαννιώτης που προαναφέραμε. Αλλά γενικά διώχνει κόσμο. Λένε ότι θα φύγει ο Έγχελς, ο Ρωμαό, ο Ζηλ έχει ήδη φύγει. Κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα μαζικό. Ο Σιλβιό Πρωτό δήλωσε πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. Να σου πω και μια τελευταία είδηση που βλέπω τώρα και στα site που πρωταγωνιστεί, μιας και μιλάμε για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, μια μεταγραφή που είχε απασχολήσει και τον ΠΑΟ και όλες τις ελληνικές ομάδες, του Ροντρίγκο Μολέδο, του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Υπάρχει διαρροή από την International ότι υπάρχουν επαφές με τον Ολυμπιακό. Μια πάρα πολύ καλή λύση. Σίγουρα. Για τα μετόπιστε για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, ίσως από τους καλύτερους Έλληνες. Από τους καλύτερους Έλληνες, λέω, από τους καλύτερους παίκτες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και απέδειξε ο Ροντρίγκο Μολέτο ότι μπορεί να σταθεί και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πραγματικά ήταν από τους διασωθέντες του Παναθηναϊκού πέρσι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτός και ο Βράνιες ήταν οι δύο καλύτεροι αμυντικοί. Σίγουρα. Κατά προσωπική μου άποψη. Να πούμε απλά ότι και ο Τέμου Πούκη που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν θα μείνει ελεύθερος από την Μπρόντμπι στο τέλος της χρονιάς. Ήδη παίζουν στη Δανία τα play-off για τις θέσεις του Champions League. Θες ο Πούκη από εδώ πάντα γίναγε, ξαναγίναγε σε ομάδες. Προσπάθησε, φαινόταν ότι θα γίνει μεγάλο ταλέντο, ότι θα καταφέρει να κάνει μια χρονιά με πολλά γκολ. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε αρκετές παρυφές και περγαμηνές γύρω από το όνομά του.
Εγώ βλέπω ήδη και το πρωτοσέλιδο. Οποιασδήποτε ελληνική ομάδα, αν υπογράψει ο ΤΕ μου Πούκι, θα γράφει ΤΕ μου τι παιχτάρα έφερε. Τα βλέπω ήδη αυτά τα γραφικά πρωτοσέλιδα. Όσο δύσκολα και να μπαίναμε, τα βιώνουμε με χιούμορ. Τα γραφικά αυτά τα πρωτοσέλιδα τα βλέπω τα ΤΕ μου τι έφερε. Εντάξει, καλά είναι να υπάρχουν. Άμα το χιούμορ δεν κάνει κακό πουθενά. Δεν θα το λένε για πλάκα όμως. Εντάξει, πλέον είναι στη δίστοφ ο ποδοσφαιριστή, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ήταν ένα παίκτη ο οποίο φαινόταν. Είναι γκολτζή. Ναι. Ακόμα τον γκολ το έχει, τη δουλειά του κάνει, σωστό. Να περάσουμε στα του μπάσκετ, τη Basket League. Είμαστε ήδη σε φάση playoff. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός απέκλεισε την Κίμη, ο Προμηθέας το Λαύριο. Τι ξεχνάω. Και ο Παναθηναϊκός τον Κολοσσό Ροδού. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, συγγνώμη που είμαι έτσι λίγο. Αδιάφορος. Έχω ένα ύφος, ναι, αδιάφορο. Αλλά αν εξαιρέσω τον αγώνα που δίνουν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Κολοσσός, η Κίμη, ενάντια στις μεγάλες ομάδες, ας πούμε. Έτσι. Ή ο εντάξει, ο ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που ήταν μεταξύ τους. Εντάξει, αφού ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πάει σε τελικό. Δηλαδή, τι νόημα έχει να βλέπεις playoff. Πέρα από το να υποστηρίξεις συγκεκριμένη ομάδα και θες να την υποστηρίξεις σε κάθε της βήμα. Το δέχομαι, το σέβομαι οπαδικά. Σαν φίλαθλος, πάω στην ομάδα μου παντού και είναι και το υγιές. Έτσι, να υποστηρίζω. Σίγουρα, σίγουρα. Πιστεύουμε. Αλλά το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό το αθλητικό δεν υπάρχει για μένα. Όχι, απλά θα αναφερθούν ποια είναι τα παιχνίδια, πότε ξεκινάνε. Εντάξει, οκ. Να πάω απλά. Γι' αυτό δεν έχω σχολιάσει κάτι περαιτέρω για το έκβασμα. Του σκορ εννοώ για. Ακριβώς. Για το πώς πήγε το παιχνίδι. Να πω απλά ότι τα πρώτα παιχνίδια, Ολυμπιακός Προμηθέας και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα γίνουν στις 24 Μαΐου, μεθαύριο την Πέμπτη. Πολύ ωραία. Στις 6 ώρα Ολυμπιακός αποδεχτεί στο ΣΕΦ τον Προμηθέα και στις 8 η ώρα. Τα αποτελέσματα μου την Παρασκευή. Ακριβώς. Και στις 8 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα αποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, που πιστεύω ότι θα είναι και το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά κάποιο νεότερο, δεν έχουμε. Ολυμπιακός. Βρίσκεται σε μια κρίση. Γενική, αγωνιστική. Αν σου δίναν αυτή τη στιγμή. Λεφτά, θα τα παίρνω. Όχι, λεφτά, θα τα παίρνω. Εντάξει, το ξέρουμε. Όλα. Ναι, εντάξει. Όλα. Άλλο θέλω να πω. Σου λέγανε, ας πούμε, να ποντάρεις. Έχεις ένα πεντάρικο τελευταίο, ας πούμε, και πρέπει να ποντάρεις. Θα φύγει ή δεν θα μείνει ο Σφαιρόπουλος. Δεν ακούγεται ωραίο έτσι όπως το λέω. Απλά εννοώ για να καταλάβω το ένστικτό σου τι λέει. Θα ποντάρω ότι έχει φύγει, ότι έχει δώσει, και δεν το ξέρει, ότι έχει δώσει εντός εισαγωγικών την παρέτησή του πριν τα μάτσα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στα του Ολυμπιακού, του μπάσκετ, για τη φετινή χρονιά δίνει το 50-1 της ευθύνης στον Σφαιρόπουλο. Τη δίνω σε όλους. Οι παίχτες μοιάζουν να μην τους ενδιαφέρει καθόλου, το να παίξουν, το να αγωνιστούν, το να παλέψουν. Ο Σφαιρόπουλος μοιάζει αγανακτισμένος, να το πω. Όταν βγαίνεις και δηλώνεις ντρέπομαι για την ομάδα μου. Εντάξει, τώρα αυτό το είπε, ναι. Δεν είναι ωραίο σε καμία περίπτωση. Φέρει όμως μερίδιο ευθύνης κι αυτός. Ναι. Απλά νομίζω ήταν συναισθηματική έκρηξη και όχι ήθελε να προσβάλλει. Δεν σου κάνουν αυτοί που έχεις μέσα. Την ομάδα του. Βάλε άλλους πέντε. Δεν σου κάνουν και αυτοί πέντε. Έχεις 12 παίκτες στον πάγκο. Έχεις νεαρούς παίκτες. Παίζεις με την Κίμη. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας για τους οπαδούς της Κίμης. Ή για τους παίκτες αν τους προσβάλλω, αλλά okay, βάση ταλέντου είναι χειρότερα του Ολυμπιακού. Βάση δυναμικότητας δεν μπορούν να τον αποκλείσουν. Ακριβώς. Όταν βγαίνεις και δηλώνεις αυτό το πράγμα, κάτι έχει πάει στραβά. Πολύ στραβά. Με τον Σφαιρόπουλο αλλά και τους παίκτες. Δεν κατηγορώ μόνο τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, έτσι σίγουρα. Εντάξει, δεν είχε ένα αθλητικό ψηλό σοβαρό. Ο Ολυμπιακός. Έγιναν λάθος κινήσεις. Έγιναν πολύ λάθος κινήσεις στους ξένους. Ο ελληνικός κορμός σωστά έμεινε και. Ο Μπόγρης είναι σωστή κίνηση. Εντάξει, ο Μπόγκρις δεν ήρθε. Ο Μπόγκρις ήρθε για το 10ο παίκτη. Συγγνώμη από τον Γιώργο. Ναι, αλλά για το 10ο παίκτη ήρθε ο Μπόγκρις. Φέτος όμως έδειξαν φέτος ότι εκτός από Σπανούλη πριν τεζί, δεν έπαιξε κανένας άλλος Έλληνας. Εντάξει, δεν μπορεί στα 36 του. Δεν μπορεί μια ομάδα να στηρίζεται στα 36 χρόνια του Σπανούλη στο πικ εν ρολ. Και στα 34 του πριν τεζί. Ναι, δεν μπορεί να στηρίζεται, οκ. Okay. Αλλά έγιναν κακές επιλογές στους ξένους. Από εκεί και πέρα ο Σφαιρόπουλος πάει δύο τελικούς. Σίγουρα. Μπορεί να μας έχει πάρει, αλλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κρίνουμε τα πάντα δυστυχώς για εμένα. Εκ του αποτελέσματος. Μόνο για τους τίτλους. Είναι σαν να μηδενίζουμε κάποιες πορείες. Δηλαδή, okay, εντάξει. Δεν είναι εύκολο να ξαναβρεθεί η Ιβκοβιτς, ούτε είναι εύκολο να αντικατασταθεί ή να ξαναεπιστρέψει ο Μπατζόκας μετά έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Και σου έρωτα ότι είναι μια αρκετά καλή λύση και θα πρέπει να του πιστωθεί ακόμα μια χρονιά με δικές του επιλογές και μετέπειτα.
ξέρουν οι διοικούντες του Ολυμπιακού τι πρέπει να πράξουν για να πάρουν τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο Σφαιρόπουλος μόνος του έφερε τον εαυτό του πρώτης απολύσεως φέτος. Πιστεύω ότι κάποιες φορές πραγματικά έδειχνε ανήμπορος. Έβλεπα το Μίλαν Τόμιτς σε πολλά παιχνίδια στον πάγκο να παλεύει περισσότερο από τον Σφαιρόπουλο. Όσο ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει κάτι στον πάγκο και ο Μίλαν Τόμιτς να παλεύει μόνος του. Αρκετά περί μπάσκετ ελληνικού. Θα αναφερθούμε μετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε δηλαδή. Ναι. Νομίζω. Θα αναφερθούμε και μετά, όπως είπαμε, στο NBA και στα κακώς κείμενα των Houston. Και των Celtics. Και τον Celtics. Και τον δικό μας που έχουμε πέσει. Ο Άγιος Στέφανος επέστρεψε. Να σου πω, έχουμε πέσει σε κάποια πρόβλεψη μέσα για τον NBA. Εγώ είχα δώσει 4-2 υπέρ των Celtics. Εσύ είχες δώσει 4-2 υπέρ των Cavaliers. Νομίζω θα πέσουμε και δύο έξω γιατί θα πάει σε 7ο παιχνίδι. Ναι. Εκεί το βλέπω. Ευελπιστούμε σε 7ο παιχνίδι της Δυτικής Περιφέρειας. Ευελπιστούμε και στα 2 7ο παιχνίδι. Χαρά μας να έχουμε περισσότερα παιχνίδια να βλέπουμε. Πιο συγκινητικά, πιο δραματικά. Σίγουρα, σίγουρα. Να σου πω, ρε Γιώργη. Φίλε Γιώργη, να περάσουμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι. Να επιστρέψουμε μετά τη Ευρώπη. Θα επιστρέψουμε με Αντρέ Ινιέστα, όπως προαναφέρθηκα και στην αρχή της εκπομπής, και Γιαλούτζι Μπουφόν λίγο να τα σχολιάσουμε, να τα δούμε. Να σου πω, ρε Γιώργο, πριν περάσουμε. Πρέπει να αναφερθούμε και στο τελικό, έστω να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ακόμα αργούμε. Αλλά εντάξει, είναι τελικό. Να σου πω, Γιώργο, θες να μιλήσεις αρνητικά για τον Γιαλούτζι Μπουφόν, έμαθα. Κάτι τέτοιο μου τη τύβησε. Εντάξει, απλά θέλω να είμαι ειλικρινής και να λέω τα πράγματα έτσι όπως τα νιώθω και έτσι όπως τα πιστεύω. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν είμαι από αυτούς τους τύπους που εντάξει, okay, επειδή ας πούμε, είμαι δημοσιογράφος, θα πρέπει να πω ότι είναι σούπερ παίκτης και κρίμα και να βάλουμε τα κλάματα και όλα αυτά. Εντάξει, θα πρέπει να πούμε και τα κακό σκήμενα του Γιαλούτζι Μπουφόν. Ολονών, Γιώργο. Έτσι. Ολονών. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω στην παρέα σας για να επιστρέψουμε με περισσότερα νέα. Thank you.
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Μικρό θέμα με την εικόνα. Τώρα μας βλέπετε, μας καμαρώνετε. Αφού βιάζεσαι να πεις για το VAR. Βαριά είναι αυτή η υπόθεση. Γιώργο, μίλησε μας. Λοιπόν, την Τετάρτη ολοκληρώνονται διαβουλεύσεις. Να πούμε και τελευταία είδηση. Και ακόμα και πέμπτη προκήρυξη για το VAR. Πολύ πιθανό να προκύψει λοιπόν η προκήρυξη για την εταιρεία που αναλαμβάνει το VAR, που θα τεθεί σε εφαρμογή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα είναι μυστική προκήρυξη, όπως έγινε στην Καλλιθέα, στο κήπεδο της Καλλιθέας. Όχι, ευελπιστώ, εντάξει, τώρα δεν έχουμε άλλο τέτοιο κάζο. Τρίζει η καρέκλα σου. Τι να σου πω πάλι. Τρίζει η καρέκλα σου. Μια χαρά το πηγαίναμε, μην αρχίσουμε πάλι. Θες να περάσουμε λίγο στα των μεταγραφών της Ευρώπης που έχουν επιτύχει. Θέλω να περάσω και δεν με αφήνεις. Πέρνα. Στον Αντρές Ινιέστα. Ο οποίος. Γκράσιες Αντρές, να πούμε κι εμείς. Ο οποίος είπε: ζήτω η Μπαρσελόνα, ζήτω η Καταλωνία. Σε δήλωσή του. Εντάξει, έδειξε ότι. Είπε και Βίσκα Φουενλαμπίγια. Το χωριό από το οποίο είναι. Ναι. Κοντά, κοντοχωριανίστε με τον Αντρές. Φίλε, και το ξέρεις. 10 χιλιόμετρα. Το είπε, ρε φίλε, στη Φιέστα που στήθηκε για χάρη του. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Πέρασα 22 χρόνια πανέμορφα για μένα για να παίξω στο καλύτερο κλαμπ του κόσμου. Εντάξει, τώρα πυροβολές. Ζήτω η Μπαρσελόνα, ζήτω η Καταλωνία. Χιλιάδες φωνές οπαδών να ηχούν στο όνομα του. Αντρές, Αντρές Ινιέστα. Ήταν το τέλος που του άξιζε, το τέλος που ο ίδιος ήθελε. Κέρδισε 32 τίτλους με την ομάδα της Καταλωνίας. Μεταξύ αυτών 9 πρωταθλήματα και 4 Champions League. Εντάξει, δεν κέρδισε και τίποτα. Φτωχή συλλογή. Φτωχή συλλογή, θα του άξιζε κάτω με, πιστεύω και για σένα, μία χρυσή μπάλα. Βέβαια, η χρυσή μπάλα, όπως γνωστόν, δεν κερδίζεται, απονέμεται. Θα έπρεπε να έχει κατακτήσει και αυτός και ο Τσάβη. Και αυτός και ο Τσάβη και ο Σνάιντερ, αλλά και αυτή είναι η συζήτηση που θα μας πάρει ώρα. Για ποιους παίχτες θα έπρεπε να είχαν κατακτήσει χρυσή μπάλα, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι ένας θεσμός λίγο. Όπως ο Παπονέμετ, είναι κάτι σαν event, δεν είναι ουσιαστικός. Όχι ότι ο Μέση και ο Ρονάλδο θα πρέπει να είχαν πάρει τουλάχιστον από 2-3 χρυσές μπάλες, αλλά ως εκεί. Όχι να έχουν και 2 από 5 χρυσές μπάλες και πάλι να περιμένουμε ότι θα την πάρει ένας εκ των δύο. Αν και φέτος νομίζω ότι πιο. Είναι η χρονιά του Σαλάχ. Ναι, εντάξει. Άμα το κατακτήσει κιόλας και δεν το δώσουν, είναι σκάνδαλο. Απλά είναι σκάνδαλο. Να πω απλά ότι για να κατακτήσει τη χρυσή μπάλα ο Σαλάχ, να δώσω ένα στοιχηματικό έτσι, δίνει αυτή τη στιγμή απόδοση 35 να κατακτήσει τη χρυσή μπάλα. Κάνεις πλάκα έτσι. Καθόλου. Εννοείται ότι το έχω τιμήσει. Το έχεις τιμήσει. Το έχω τιμήσει. Και θα στο δείξω κιόλας για να μην νομίζω ότι λέω ψέματα. Και πότε το έχεις παίξει. Να το, σημερινό, να το δείξω κιόλας στην κάμερα. Να το. Και έχεις βάλει μόνο 1 ευρώ. Ρε φιλαράκι, 1 ευρώ μου δώσανε. Ω, παφραγκές έχουν πέσει εδώ. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν είμαστε σαλάχιδες εμείς. Ναι, καλά, εντάξει, όσο βγάζει ο Σαλάχ ένα χρόνο θα βγάλουμε σύλλημα στη ζωή. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Περάσουμε τώρα. Τουλάχιστον ο Σαλάχ, παρότι τα λεφτά που έχει, έχει κάνει και κάποιες ωραίες κινήσεις. Έτσι, μια μικρή παρένθεση να πω ότι μια ωραία ιστοριούλα που έχω διαβάσει. Πήγε ένας κλέφτης, μπήκε στο σπίτι του μάλλον, και πήγε να το ληστέψει. Ο Σαλάχ δεν τον άφησε στους αστυνομικούς. Τον προστάτευσε, ενώ ο ίδιος πήγε να του κλέψει στο σπίτι. Και όχι μόνο αυτό, του βρήκε και δουλειά. Και έχουν και συχνή επικοινωνία. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλος άνθρωπος είναι. Οι παίχτες που έχουν ξεκινήσει από πολύ χαμηλά στρώματα, από πολύ δύσκολες καταστάσεις, σέβονται κάποια πράγματα παραπάνω. Έχουν μια ευαισθησία παραπάνω και εντάξει. Μπορεί σε κάποια άλλη ηλικία, σε κάποια διαφορετική κατάσταση, να έχει περάσει και από το δικό του μυαλό, να διαπράξει κάποιο τέτοιο αδίκημα. Οπότε ίσως ξέρει πώς είναι αυτό το συνέστημα. Σίγουρα ξέρει και γι' αυτό και το έκανε και το έχει νιώσει και απλά είναι. Άξιος συγχαρητηρίων για αυτό που έκανε, τον τιμά και δείχνει ότι πέρα από πολύ μεγάλος αθλητής είναι και πολύ μεγάλος άνθρωπος. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε Αντρές Ινιέστα, ο οποίος έβγαλε και μια φοβερή σέλφι στο γήπεδο και με τα κύπελα, τα μόλις 32 που κατέκτησε με την Μπαρσελόνα. Τα κλασικά πανηγύρια στη Φιέστα που πανηγύρισε στο Double η ομάδα της Καταλωνίας, τον πετάγανε στον αέρα. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα και πάμε στην άλλη πολύ ωραία εικόνα. Του Gianluigi Buffon. Που μας χάρισε κόντρα στη Βερόνα. Να πούμε και στα ιταλικά grazie Gigi. Σε όλες τις γλώσσες. Καλύτερο, έχω την, να την πω ακριβώς. Φίνο αλλά φίνε. Αυτό είναι σύνθημα του Γιουβέντους γενικά. Για πάντα δικό σας, Gianluigi Buffon, δήλωσε. Είναι για πάντα δικό τους. Τα 17 χρόνια στήριξε την ομάδα και όταν έπεσε κατηγορία.
Με το λεγόμενο. Καλτσιόπολη. Με το, ναι, το φημισμένο σκάνδαλο το Καλτσιόπολη. Ήταν αυτό, ήταν ο Ντελπιέρο, ο Νέτβεντ. Ο οποίο ο Ντελπιέρο μου την σπάσα είπε και καλή τύχη στο μεγάλο GG. Του αξίζει. Αναφέρθηκε ότι έβδομο σε ρίσκου ντέτο είναι τρελό. Ξεκίνησαν μαζί από το πρώτο. Του είπε ότι αυτό το τέλος δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς και ότι ποτέ δεν τελειώνει ουσιαστικά η οικογένεια του Γιουβέντους, κάπως έτσι θέλει να αναφερθεί. Τον ευχαρίστησε και εκείνος. Να πω απλά ότι πανέμορφη εικόνα στην τελετή στο γύρο του θριάμβου του Μπουφόν, με το τέλος. Συγκινητική εικόνα. Το αγώνα με την Κιέβο Βερόνα ήταν ο γιος του Μπουφόν. Ναι, ναι, ο οποίος ήταν να πάρει τα δάκρυα. Είχε πλαντάξει το κλάμα ο καημένος. Συγκίνηση. Ναι, εντάξει, μπήκε και ο Πιτσιρικά στο κλίμα τώρα. Βλέπαμε εικόνες οπαδών της Ιουβέντους να έχουν το τατουάζ του Μπουφόν. Ναι, ναι. Είναι μια μορφή. Εντάξει, είναι μια μορφή. Απλά σε αυτό που ήθελα να αναφερθώ εγώ είναι ότι εντάξει, όχι, όσο μετράει η δικιά μου γνώμη, εμένα δεν μου ήταν ποτέ συμπαθής. Λόγω των ακροδεξιών θέσεων και τη σχέση που είχε με τους οργανωμένους ως γνωστών ναζιστών των περισσότερων της Λάτσιο και εντάξει, είχε μπει και στα παράνομα στοιχήματα. Τότε υπάρχουν ιστορίες, βέβαια, προϊόντος του χρόνου τις διόρθωσε αυτές τις θέσεις, απομακρύνθηκε από αυτές τις ακροδεξιές και αντιδραστικές και φασιστικές θέσεις τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Μιας που κειμενόμαστε, συγγνώμη σε διακόπτω, έτσι σε λίγο παράνομα μονοπάτι αυτή τη στιγμή και μιλάμε για τερματοφύλακα, να πούμε ότι ο Ρέινα κατηγορείται για συμμετοχή στην Ναπολιτάνικη μαφία. Ναι. Απλά το αναφέρω. Το αφήνω στο τραπέζι να υπάρχει. Μια που μιλήσαμε έτσι για. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια διαθεματική εκπομπή. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τη μαφία. Όχι για τη μαφία, ούτε για τη. Θα φύγουμε από εδώ. Να κάνουμε μια θεματική εκπομπή για το. Έτσι τη μαύρη εικόνα του ποδοσφαίρου, τι έχει ακουστεί. Μαραντώνα. Ποιοι παίχτες έχουν. Θα σέβεσαι, Ντιέγκο. Έχει μπλεχτεί. Ναι, αλλά θα σέβεσαι. Ντιέγκο, εντάξει, τώρα δεν το λέω επειδή αντιπαθώ εγώ τον Μπουφόν, ούτε επειδή ο Μαραντώνα είναι και ένας προοδευτικός άνθρωπος. Εγώ το λέω υπό την έννοια ότι εντάξει, τώρα μιλάμε για το Θεό. Εντάξει. Και καλό σου μιλάμε ποδοσφαιρικά στο λέω. Μιλάμε για το χέρι του Θεού. Όχι για το Θεό. Για το χέρι του Θεού. Εντάξει, μιλάμε. Όχι για το Θεό. Δηλαδή, εσύ ποιο θεωρείς καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, για να καταλάβω. Είμαι ανάμεσα σε Πελέ και Ουσέμπιο. Είμαι πιο ρομαντικός. Εντάξει, όσοι θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε την εκπομπή επειδή υπάρχω εγώ, μπορείτε να το κάνετε. Μην του δίνετε σημασία. Συγγνώμη, και όσοι θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε την εκπομπή, καλά να πάθετε. Ναι, εντάξει, καλά, αυτό είναι εξ αρχής. Αυτό, παιδιά, είναι δικό σας. Αυτό είναι εξ αρχής. Έχετε εσείς τα προβλήματα, ανάλαβε τις ανάμεσα σε Πελέ και Ουσέμπιο, έτσι. Ναι. Και αφήνεις έξω τον Ντιέγκο. Το διαμάντι της Μοζαμβίκης, Ουσέμπιο. Εκκλησία έχουν κάνει στον άνθρωπο. Προσκυνάνε, παντρεύονται στο όνομα του Μαραντόνα. Σήκωσε με την Νάπολη. Ναι. UEFA και πρωτάθλημα. Ωραία. Και από τότε τι. Δεν λέω για την πρώτη της Νάπολης. Λέω για τον Μαραντόνα που πήγε σε μια ομάδα β' κατηγορίας και την έφτασε στα ουράνια. Ναι, το ίδιο συμβεί και με την Nottingham Forest για τον Brian Clough. Αλλά δεν βλέπω να παντρεύονται στο όνομα του Brian Clough. Έχουν αναφερθεί. Ταινία έχει γίνει ο Brian Clough προφανώς. Και ο Μαραντόνα. Ναι. Όταν γίνει γάμο στο όνομα του Brian Clough, πάρε με ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Και μια που αναφέρθηκε να συνεχίσουμε στον Μπουφόν. Να σε αφήσουμε ιερόσιλε. Να συνεχίσουμε στον Μπουφόν. Υπάρχουν πολλές έντονη φημολογία από το εξωτερικό πως ο ατζέντης του Τζιανλούιτζι Μπουφόν βρίσκεται ήδη στο Παρίσι για να συνομιλήσει με την διοίκηση της Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Δώσου μου μια άποψη. Εντάξει, νομίζω θα είναι κακό για την καριέρα του. Δηλαδή, θα μπορούσε ιδανικά θέση να κλείσει την καριέρα του, να πάρει και μια θέση. Γιατί όχι, πώς του πρότεινε και ο. Και η διοίκηση μάλλον της Ιουβέντους να γίνει κάποιος τέλεχος, να είναι κοντά στην ομάδα, προπονητής θερματοφυλάκων, δεν ξέρω τι, που θα μπορούσαν καλύτερα να το αξιοποιήσουν, να είναι δίπλα στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι. Το να συνεχίσει να φοράει τα γάντια του, καταλαβαίνω το συνέστημα και την αγάπη του κάθε αθλητή να θέλει να συνεχίζει όσο αντέχει το σώμα του, αλλά νομίζω ότι είναι κακό για την αστεροφημία του τώρα. Εγώ, συνομιλώντας με έναν από τους χιλιάδες ακροατές μας, συγκεκριμένα τον Χρήστο, τον οπαδό του Αμβρούγου. Τον πικραμένο. Ναι, ναι. Το Χρήστο τον πικραμένο, λοιπόν. Βάζουμε και δύο τα λεφτά μας στο ότι θα επιστρέψει στην Πάρμα. Στην ομάδα στην οποία έγινε γνωστός τώρα, ειδικά που επέστρεψε σε Ρεά. Εντάξει, αυτό θα ήταν μια. Μια τελευταία χρονιά. Ναι, πάμε, μια πιο λογική λύση έτσι, να κλείσει και την καριέρα του έτσι. Όπως σαν... ξεκίνησε. Όπως ξεκίνησε, σαν εικόνα έτσι. Ακριβώς. Πιο συναισθηματικά. Θα μπορούσα να συμφωνήσω σε αυτό, αλλά και πάλι να σου πω ότι και ο Τζον Τέρι.
ο τεράστιος Τζον Τέρι. Που είναι στην Αστον Βίλα. Που είναι στην Αστον Βίλα, έχει κάνει πάρα πολύ κακή χρονιά και ενώ θα μπορούσε να τελειώσει την Τζέλσι. Όχι ότι ζημιώνεται το υπόλοιπο της καριέρας του, ούτε στον Μπουφόν θα συμβεί αυτό. Δεν. Πώς να το πω. Δεν ότι έχει πράξει και ότι έχει κάνει διαγράφεται επειδή κάνει μια κακή χρονιά. Αν είναι δυνατόν, αλλά. Τυχαίνει όλου. Δεν υπάρχει λόγο, νομίζω. Κοίτα, ο Μπουφόν δεν θέλει να σταματήσει. Ουσιαστικά, αν επέλεγε η διοίκηση του Γιουβέντους να ανανεώσει το συμβόλαιό του, θα έμενε. Επειδή και ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε είχε πει, ας πούμε, ότι χαίρομαι που τουλάχιστον μέχρι τελευταία μέρα ήμουν Μπουφόν και είχα την τύχη και την ευτυχία να μην πέσει η απόδοσή μου, να κρατάνε τα γάντια μου. Κάπως έτσι αναφέρθηκε, γι' αυτό το λέω. Σίγουρα, σίγουρα. Τελειώνοντας το θέμα του Μπουφόν, να περάσω εγώ σε έναν άλλο ατρεμένο μου που σταμάτησε φέτος, τον Φερνάντο Τόρες. Θα γίνει έτσι μια μικρή αναφορά σε αυτούς τους τρεις. Εκτενέστερα θα. Σταματάνε λίγο δάση ο Τόρες. Τέλος και ο Φερνάντο Τόρες. Ο Τόρες θα μπορούσε να παίξει άλλη χρονιά. Το άκουσα και εγώ, αλλά θα μπορούσε να παίξει. Σε χαμηλότερο επίπεδο. Πλέον δεν έχει τον γκάζι που είχε. Έβαλε και δύο γκολ τώρα, πώς θα τον έρθει. Με την Έιμπαρ. Οκ, σε αδιάφορο μάτσο. Εντάξει, οκ. Okay. Να πούμε απλά. Δικάζει τον Φερνάντο, μεγάλη μορφή. Από μικρό παιδί, από El Niño που έγραφε και φανέλα, έγινε λεγέντα, έγινε θρύλος. Εσύ από μικρό παιδί είσαι Ουέσκα γνωστόν. Ουέσκα. 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 Ουέσκα Λόκα από Κούνια. Ναι, ναι, ναι. Η οποία ανεβαίνει... ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Πριμέρα Διβιζιόν, στη Λα Λίγκα, από το 1910 που δημιουργήθηκε ως ομάδα. Μέχρι και το 1960 που πήρε τη μορφή που έχει σήμερα, δεν έχει ανέβει ποτέ στην πρώτη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Μεγάλη επιτυχία. Λίγους φιλάθλους φαντάζομαι τη Σουέσκα, χωρίς να την υποτιμάω. Εντάξει. Γιατί, σημαντικό. Γιατί σημαντικό για την ομάδα. Εντάξει, γιατί όχι. Ωραία είναι αυτά, ρομαντικά. Ωραία. Να περάσουμε τώρα σε κάτι πιο χειροπιαστό, σε υπογραφές που έχουν πέσει στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Λουσιέν Φαβρ από την Νις θα είναι ο νέος προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ναι. Έχουν πέσει και υπογραφές. Εξαιρετικός προπονητής. Ο οποίος τι βιογραφικό έχει. Μπορούσα να είχε Gladbach, Nice, τώρα Dortmund. Είναι εντός πλαισίου Γερμανίας. Ακριβώς, γνωρίζει ακριβώς. Το πρωτάθλημα, την Bundesliga. Στη West Ham ο Manuel Pellegrini. Αν και νομίζω τα προβλήματα του Dortmund είναι πολλά και δεν ξέρω κατά πόσο θα πάρει και τους παίκτες που χρειάζεται. Θέλει χρόνο η Dortmund. Θέλει χρόνο, θέλει παίκτες. Θέλει χρόνο και παίκτες. Στη West Ham ο Manuel Pellegrini. Δεν ξέρω το κατά πόσο είναι επιτυχημένη αυτή η πρόσληψη. Εντάξει, ο Πελεγκρίνη έχει αφήσει σημαντικό βιογραφικό. Δεν τους άρεσε ο David Moyes. Δεν τους άρεσε. Σε κανένα δεν άρεσε ο David Moyes. Τους έσωσε όμως. Εντάξει, δεν είναι ομάδα η West Ham για να σώνεται απλά. Η West Ham είναι ομάδα που πρέπει να. Δεν την πήγε σε αυτό. Αν όχι να φλερτάρει. Μάλλον, αν όχι να παίρνει κάθε χρόνο ευρωπαϊκή έξοδο, να φλερτάρει κάθε χρόνο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερά πάνω από τη μέση της Αγγλίας. Απλά δεν την έφτασε ο Moyes σε αυτό το σημείο. Την έσωσε. Εντάξει, απλά σου λέω ότι λογικά η West Ham και η διοίκηση της West Ham είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς ότι δεν μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Σίγουρα, και ότι θέλει το βήμα παραπάνω. Γι' αυτό πήρε τον Πελεγκρίνο. Με το Μόγιες δεν νομίζω ότι. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω τη δουλειά κανενός, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Θα δείξει αυτό. Να μείνουμε τρεις μήνες περίπου, τέσσερις ακόμα. Όσον αφορά τώρα την προπονητολογία, φαίνεται πως ο Unai Emery μετά την Παρή δεν θα μείνει για πολύ καιρό άνεργος. Η Arsenal, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Εντάξει, ό,τι και κριτική να έχει κάνει και εγώ και εσύ και ο καθένας μας για τον Αλσάτο, για τον Wenger, θα είναι δύσκολη μετά εποχή Wenger για την Arsenal. Θα είναι πολύ δύσκολα και νομίζω αρκετά χρόνια μέχρι να καταφέρει να ορθοποδήσει, γιατί αυτή η ομάδα αυτό είχε που... μια σταθερότητα με τον Wenger. Μπορεί να μην είχε τις επιτυχίες που περίμενε και τις επιτυχίες που απαιτεί η φανέλα της Arsenal και ο κόσμος της Arsenal. Αλλά ήταν σταθερά στην τετράδα τα περισσότερα χρόνια, έπαιρνε κάποια κύπελα, διεκδίκησε κάποια στιγμή και το Champions League, πήρε και το αίτητο από το ιστορικό πρωτάθλημα με κάτι κακούς παίκτες από τον Ανρί και τον Τουράμι και εντάξει, κάτι ανύπαρκτους. Κάτι Ρομπέρ Πιρές τώρα και κάτι τυχαίοι ναι, δεύτεροι ναι, τώρα, κάτι εντάξει. Καλά, ναι, κάτι... ναι. Απλά να πω το εξής ότι όπως έγινε και με τη Manchester United, έτσι πιστεύω θα γίνει τώρα και με την Arsenal. Όταν μένει ένας προπονητής τόσα χρόνια σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά να βάνει πόστο τεχνικού διευθυντή. Ναι, φτάνει σε ένα σημείο και είναι αυτό που λέμε ότι είναι. Μόνος του. Το brand name της ομάδας γίνεται σχεδόν ισότιμο με του ίδιου. Ακριβώς. Δηλαδή, όπως είναι και για τον Μπουφόν και για τον Ιέστα σαν παίκτες και σαν προπονητή, ο Βενγκέρ είναι. Όπως είδαμε και με τον Σαραλέξ, αυτό πήγα να πω ότι ήταν αρχισκάουτερ, τεχνικός διευθυντής. Τα πάντα. Μάνατζερ. Όταν έγινε η αλλαγή, το πέρασμα από τον Σερ Άλεξ στον David Moyes, δεν φρόντισαν να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν.
Όσο ήταν ο Σερ Άλεξ εκεί πέρα, ήξερε ότι ο ίδιος έβλεπε παίκτες που του αρέσουν και του ζήταγε. Όταν ήρθε ο επόμενος λοιπόν ο προπονητής, δεν ήξερε σε ποιον απευθυνθεί, δημιουργήθηκε ένα χάος. Ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό στην Arsenal. Θα πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 4 άτομα γύρω από τον νέο προπονητή, είτε είναι ο Έμερι, είτε είναι ο Αρτέτα που είχε ακουστεί πριν λίγο καιρό, είτε είναι οποιοδήποτε. Θες να περάσουμε σε ένα ακόμα διαλυματάκι. Να περάσουμε σε ένα ακόμα διαλυματάκι και εγώ αυτή τη γνώμη είμαι, γιατί θέλω να έχουμε ένα έτσι ωραίο τεταρτάκι για NBA γεμάτο. Για να σου κάνω την πλακίτσα που σου αξίζει από τον Άγιο Στέφαλο που έχω πάρει την πρόσκληση. Το προσκλητήριο που έλεγε κάποτε ο Μάξης Χριστοδουλόπουλος. Σου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται. Στέφε Κάρι δεν είναι δυνατόν. Ένα πράγμα. Αυτό το έλεγα όλο το βράδυ. Δεν είναι δυνατόν. Ξαφνικά στην τρίτη περίοδο και σου πετάω 18 πόντους. Γιατί όχι. Δεν με νοιάζει, με 7 στα 7. Σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο αυτό που είπες. Τι. Αν μπορείς. Στην τρίτη περίοδο σου πετάω 18 πόντους, αν μπορείς, σε παρακαλώ λίγο. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Ακούστηκε λίγο κάπως. Ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι οι κυρουκέτες έχουν μάτς σήμερα. Ακριβώς. Θα τα αναφέρουμε αυτά στη συνέχεια. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διαλυμάτα και θα επιστρέψουμε σε 3 με 4 λεπτά για να αναλύσουμε NBA. We'll be right back.
Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Που βλέπεις Αουέ και Γκαζρουή. Αουέ και ιστορίες. Αουέ και ιστορίες. Που ξέχασα τη λατρεμένη μου Γερμανία. Να πούμε ότι χτες ήταν ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στην Holstein Kiel. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν το λέω. Δεν ακούγεται καθόλου γερμανικό. Ich weide liga. Εντάξει. Οκ. Εντάξει. Ich weide Bundesliga. Εντάξει. Να το πάμε λίγο παρακάτω. Χτες ήταν λοιπόν ο δεύτερος αγώνας. Τη Αουέ. Μπαράζ, όχι. Holstein Kiel με Wolfsburg. Στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει η Wolfsburg με 3-1. Χτες κέρδισε με 0-1 μέσα στο Κίελο. Παρέμεινε στην Bundesliga. Αξιότιμη ομάδα. Μέσα τα Βούργα, α πούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ευτυχώς δεν μας ακούει ο Χρήστος, θέλω να πιστεύω. Αλλιώς τη βάψαμε. Η Holstein Kiel δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο για τα μεγάλα σαλόνια. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας ανάμεσα στην Aue της δεύτερης κατηγορίας με την Karlsruhe της τρίτης κατηγορίας είναι στο 73ο λεπτό. 2-1 προηγείται η Aue. Ο πρώτος αγώνας, να θυμίσουμε, είχε λήξει 0-0. Με αυτή την νίκη της η Aue, αν διατηρηθεί μέχρι το τέλος, θα παραμείνει στην Zweite Liga. Η Karlsruhe δεν θα καταφέρει να πάρει την άνοδο από την τρίτη κατηγορία. Πολύ ωραία. NBA. Πάμε, ναι. Τι να μας πεις και εσύ, αγάπη. Ένα χάος στο NBA. Θες να περάσουμε πρώτα σε φήμες ή στα δεκτενόμενα? Να πω πρώτα τα τυπικά. Να πω ότι η σειρά μετά την νίκη, την χθεσινή και των Cavs απέναντι στους Celtics φέρνει τη σειρά στο 2-2 με 111-102 κερδίσανε. Και να πούμε... Η σειρά επιστρέφει στο TD Garden που είναι αίτητη η Celtics φέτος. Φυσικά. Και να πούμε ότι το Warrior Rockets ήρθε στο 85-126 κέρδισαν οι Warriors. Καταστροφή των Rockets, πλημμύρα πραγματική. Μέχρι το ημίχρονο πήγαιναν τόσο ωραία με το Steph Curry να μην μπορεί να βάλει καλάθι. Καλά, και... τόσο ωραία δεν πήραν, από νωρίς την πήραν διαφορά. Μετά όμως πλημμύρα, πραγματική πλημμύρα. Μετά ήρθε ο Στέφανος και σε δίκασε, αυτό έγινε. Είσαι ρηστικός τουλάχιστον. Εντάξει, το συμπαθώ τους Rockets, το ξέρεις, αλλά πραγματικά ήταν αποκαρδιωτική. Δηλαδή έλειπε στο Harden και δεν μπορούσε να βάλει layup ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να κάνει τρίπλα layup, έχαναν τις μπάλες. Είχανε διπλάσια λάθη. Στη... Έκαναν πολύ εύκολα το λάθη. Αβίαστα λάθη πάρα πολλά. Η άμυνα χώλαινε σε όλα τα σημεία. Ο Καπέλα για ένα ακόμα παιχνίδι έχει κολλήσει πάνω στον Draymond Green και δεν μπορεί να κουνηθεί. Ο Καπέλα, δεν θα συμφωνήσω, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ήταν ο μόνος διασωθέντας για τους Rockets. Ήταν ο μόνος που προσπάθησε να παίξει άμυνα, ο οποίος βοήθησε επιθετικά. Ήταν σχετικά εύστοχος. Δεν αγωνίζεται όμως όπως ήταν και στην κανονική διάρκεια της σεζόν, όπου ήταν ανίκητος πραγματικά κάτω από το Στεφάνι και των Rockets και των αντιπάλων. Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Green μπορεί πραγματικά να πνίξει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Και το βλέπουμε. Και το βλέπουμε πραγματικά. Ο Καπέλα του ρίχνει περίπου. Κάνει όλη τη δουλειά αμυντική για τους Golden State. Του ρίχνει περίπου Καπέλα 20 πόντους ύψος και πραγματικά. Ναι, είναι ικανός να τα βάλει με τον οποιοδήποτε, και με τον Κομπέρ και με τον Καπέλα και με πολύ ψηλότερο αντίπαλο και με αθλητικότερο παίχτη. Είναι εξαιρετικός αμυντικός. Είναι Defensive Player of the Year. Θα πρέπει να είναι κάθε χρόνο, ας πούμε, ο Draymond Green, εντάξει. Φέτος είναι κανένας ο Κομπέρ. Είναι ο Κομπέρ όμως. Κανένας Φέτος Κομπέρ. Είναι ο Κομπέρ. Του κάνει πλάκα ο Καπέλα, εντάξει. Στη σειρά. Άσχημο. Να πούμε απλά τώρα όσον αφορά τις φήμες. Να πούμε το πολύ ωραίο σκηνικό που έγινε με τον Donovan Mitchell. Ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Ναι, ο οποίος είναι στην Ελλάδα, μετά το Βελιγράδι και το τελικό που πήγε να παρακολουθήσει. Με νικήτρια τη Ρεάλ, δεν αναφερθήκαμε. Θα το πούμε και αυτό. Τα πάντα είναι στη Μαδρίτη, όπως βλέπετε. Είχα αναφερθεί σε μια εκπομπή ότι ζούμε σε ισπανικό λόμπι. Εντάξει, πλέον είναι. Το λόμπι είναι Μαδρίτη. Είναι κυριαρχία, δεν είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, πήρε η ΑΕΚ το Champions League του μπάσκετ. Η Ατλέτικο το Europa League. Ίσως πάρει η Ρεάλ το Champions League στο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ είναι το φαβορί για το Champions League. Είναι το φαβορί. Όταν βλέπεις τελικό Real, είναι το φαβορί. Να είμαστε αντικειμενικοί. Και πήρε και την EuroLiga. Και θα είναι η πρώτη φορά να πούμε ότι αν καταφέρει η Real στο ποδόσφαιρο και πάρει και το Champions League για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γνωστών, θα είναι η πρώτη ομάδα που το έχει κάνει και σε EuroLiga και σε ποδόσφαιρο. Απλά να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρει Basketball Champions League και πρωτάθλημα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Βασίλισσα. Ακριβώς. Απλά εγώ θέλω να δηλώσω τώρα στον αέρα που μας ακούνε, έχει έρθει και ο επόμενος μετά από εμάς. Θέλω να με ακούσει και αυτός. Αν πάρει Real το Champions League, δεν ξαναβλέπω Champions League. Ναι. Δεν ξαναβλέπω. Europa League. Ξαναβλέπεις σήμερα 4 η ώρα. Θα κάνεις το break. Θα νιστάξω. Δεν θα το δεις δηλαδή. Θα νιστάξω. Θα νιστάξω. Με Steph Curry σε αυτήν την κατάσταση ήδη νιστάζω. Τι έχεις να πεις για τον Βασιλιά? Μόνος του και όλοι τους.
Cleveland, whatever it is. Έκτη 40 σε 6 παιχνίδια playoff, δηλαδή έχει στα 14 παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα. Είναι πραγματικά κούραστος. Είναι ενοχλητικά κούραστος. Έχει 6-40. Είναι ενοχλητικά κούραστος. Να πούμε απλά ότι πλέον είναι πρώτος σε εύστοχα δίποντα εντός παιδιάς στην ιστορία των playoff, ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Εντάξει, ποιος Καρίμ. Ο Αμπντούλ Τζαμπάρ. Να περάσουμε τώρα στη φημολογία όσον αφορά τον Καουάι Λέοναρντ που ακούγονται, λέγονται πολλά. Φήμες περί ανταλλαγής, περί ανανέωσης. Ένα νέο άρθρο από πολύ έγκυρο έτσι, site της Αμερικής αναφέρει πως οι Spurs είναι έτοιμοι να του προσφέρουν το maximum συμβόλαιο αξίας 219 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά και... Τον συγχωρούν ουσιαστικά. Είναι μια άφεση αμαρτιών. Ένα... Εντάξει, εγώ θα περιμένω να δω. Δεν θα βιαστώ να βγάλω συμπέρασμα ή να πω κάτι γιατί... Αν ισχύει τέλει, έτσι. Εντάξει, γίνανε πολλά φέτος με τον Καουάι. Είναι άφεση αμαρτιών όμως. Υπήρξε και μεγάλη αντίδραση και από τον Μανού Τζινόμπιλι και από την παλιά φρουρά, θα λέγει κανείς, στο Σαν Αντώνιο Σπέρς. Εμβληματικούς παίκτες όπως είναι ο Τζινόμπιλι, ο Γκαζόλ. Ο Πάρκερ. Ο Πάρκερ, ναι, και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μείνει στην ομάδα μετά από αυτό. Πάντως, οποιαδήποτε ομάδα του NBA θα τον ήθελε. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι θα ταιριάζει καλύτερα στους Sixers που υποστηρίζεις και εσύ. Εντάξει, θα έπρεπε όμως να παραγωνίσει το Σάρι, ο οποίος... Σάρι, ναι, πήγε να μου έρθει ο Σάρι, μάλλον της Νάπολη, καταλάβες. Θα σου έρθει ο Σάρι στη Τζέλσι. Δεν το βλέπω, φοβάμαι θα μείνουμε κάνα Λουίς Ενρίκη και... Άμα πάρετε Λουίς Ενρίκη και είμαστε εδώ πέρα ακόμα, με το που ανοίξει εκπομπή θα γελάσω. Και θα σε δείχνω στην κάμερα. Ναι, το ξέρω, δεν χρειάζεται. Ωραία, δεν χρειάζεται. Σε δεύτερη φημολογία φαίνεται πως ο Carl Anthony Towns είναι προς πώληση από τους Minnesota Timberwolves. Ο καλύτερος παίκτης. Για ακόμα μια φορά ο Tom Thibodeau, ο προπονητής των Λίκων, έχει προβλήματα με τους παίκτες του. Όπως ακριβώς έκανε και στους Chicago Bulls με τον Derrick Rose, τον Butler, τον Gibson. Εν τέλει τα βρήκανε, αλλά αφού έχει φύγει ο Thibodeau. Ναι. Αν τελικά επιλέξουν λάθος για εμένα... Δεν ξέρω, στηρίζουν την ομάδα τους πολύ στον Downs οι Timberwolves. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσουν να διώξουν το... Αν επιλέξουν να πάνε με τον... Τον καλύτερο τους παίκτη και να κατήσουν τον προπονητή. Αν τελικά επιλέξουν να πάνε με τον coach και όχι με τον παίκτη, λάθος για μένα. Θα είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες θα τρέξουν να πάρουν την υπογραφή. Εντάξει, έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, έχουμε ελεύθερο Paul George. Restricted Paul George. Restricted, ναι, ok. Έχουμε... Restricted LeBron James. Ο Λέοναρντ δεν ξέρουμε ακόμα σε τι, ναι, μονοπάτια θα βαδίσει. Θα είναι γενικά ένα πολύ εντυπωσιακό έτσι, καλοκαίρι στο NBA. Έχουμε τον Ντόνσιτ. Να δούμε σε ποια ομάδα τελικά θα καταλήξει. Βέβαια, για τον Ντόνσιτ, οι Kings και οι Suns, οι οποίοι έχουν επιλέξει στο 2 και στο 1 αντίστοιχα στο draft, έχουν πει ότι δεν ενδιαφέρονται. Είναι κόλπο για κάποια ανταλλαγή ή σε κάποια ομάδα. Όχι, ξεκόλλα, πού το σκέφτηκες αυτό. Πώς σου ήρθε, δηλαδή. Μπορεί όντως να μην τους νοιάζει. Δεν θέλουν, Ντόνσιτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που δεν την νοιάζει ο Ντόνσιτς. Θα δείξει. Δεν ξέρω. Μιλάμε για έναν τρομακτικό παίκτη αυτή τη στιγμή και τον παρακολουθούν στο NBA όχι τώρα. Δεν περιμένει έναν τελικό να βγει MVP, ούτε τον τελικό της Euroleague. Να πούμε απλά ότι ο τελικός της Ευρωλίγκας μεταδόθηκε ζωντανά στο NBA TV στην Αμερική. Μόνο και μόνο για τον Ντόνσιτς. Ναι, αλλά δεν περιμένανε τότε οι άνθρωποι στο NBA, γι' αυτό είναι και τόσο υψηλό το επίπεδό τους, γι' αυτό είναι και τόσο μπροστά. Σε σχέση με το υπόλοιπο μπάσκετ που παίζεται στην Ευρώπη και οπουδήποτε αλλού, από τα 15 τον παρατηρούν. Δεν περιμένω έναν τελικό της Ευρωλίγκας. Και αυτό το λέω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που να διαφορεί τελείως για τον Ντόνσιτς. Ότι μπορεί να κάνουν ένα πολιτικό μέσα εισαγωγικά παιχνίδι για να κερδίσουν κάποια ανταλλαγή ή κάποιο τρέιντ που να τους βολεύει. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι μάλλον έτσι θα είναι. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές τις δηλώσεις. Πάντως, προβλέπω εγώ μεγάλες αλλαγές στο χάρτη του NBA φέτος. Φαίνεται πως οι Raptors... Μακά, να ξανανεύουν και οι Lakers, να ζήσουμε και το ιστορικό derby Lakers Celtics. Φαίνεται πως οι Raptors φέτος είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί. Κάποιοι δεν με πιστεύανε. Ευτυχώς τώρα θα με πιστεύσουν. Αλλά για tagging θα πας και θα κλαις. Δεν θα κλαίω καθόλου. Έχω μάθει από τους καλύτερους. Τα ήθελε, σου ερχότανε. Από την πλατεία. Πάτε το δισκάρτε στα 40. Ακριβώς. Θέλω να επιστρέψει ο Halfman, Halfman Amazing. Ναι. Στο Canada Center. Να πω απλά ότι θα αναμένεται καυτό καλοκαίρι στο NBA. Πολλές ανταλλαγές. LeBron James ελεύθερος. Θα μείνει αν το πάρει. Θα φύγει αν το πάρει. Θα πάει αλλού. Φαίνεται πως επικρατέστερος. Είναι Lakers ή Sixers. Έχει δείξει μια μικρή προτίμηση στους Lakers. Εντάξει, είναι και αλλιώς άλλη φανέλα. Όπως... Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτό για την άλλη φανέλα. Δεν μου άρεσε, αλλά το προχωράω. Όπως και ο Paul George έχει πει εδώ και τρία καλοκαίρια πως στόχος του είναι να πάρει μεταγραφή στους Lakers.
Δεν ξέρω αν την τελευταία του χρονιά θα επιλέξει Δύση. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Στη Δύση του. Στη Δύση του θα επιλέξει Δύση. Σκληρό. Σκέφτηκες πολύ για να το πεις αυτό. Όχι, όχι, τώρα δά. Ωραία. Εντάξει. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Κοίτα, πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή πρόκληση για τον LeBron James να δοκιμάσει να πάρει ένα πρωτάθλημα στην πιο δύσκολη περιφέρεια των τελευταίων ετών. Θα είναι μεγάλη πρόκληση, σίγουρα. Με Rockets, Warriors δυνατούς, Jazz που θα ανέβουν κι άλλο. Θα είναι... Θα δούμε. Απέξτε, πάντως να προτείνουμε στον κόσμο να παίξει αυτό που έπαιξες. Το θεωρώ εκπληκτικό και δεν το συνηθίζω να λέω τόσο καλό λόγο για εσένα και τον Τζόγο. Αλλά πραγματικά. Απλά το 35 απόδοση τη Μοχάμεντ Σαλάχ είναι. Ξέρετε τι, το παίζετε με λίγα χρήματα όπως εγώ ένα ευρουλάκι και αν το χάσετε. Βάλει ένα τάλιρο, λίγο κυμπάρι δηλαδή. Ένα ευρώ πήγε και το έπαιξε. Τέλος πάντων. Εσύ θα βάλεις περισσότερα. Προφανώς, θα βάλω 5-10 ευρώ, ρε φίλε. Να τιμήσω τον άνθρωπο. Να πας 350 εκεί πέρα. Γιατί όχι. Για τα πολλά. Ένα μισθό σημερινός είναι, έτσι όπως έχουμε φτάσει. Το 10 ευρώ. Το 350. Α. Καλά, εντάξει, κοντό πέραμε στο αλληλούι, θα το δούμε και αυτό. Απλά να πούμε και την απόδοση. Κοντό δεν πάει για μένα. Όχι, το ψαλμό πάει. Απλά να πούμε και την απόδοση του Κριστιανού Ρονάλντο αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο 12 για τη χρυσή μπάλα. Ουσιαστικά πιστεύω ότι και επειδή ο τελικός είναι Real Liverpool, θα παιχτεί εκεί πέρα η χρυσή μπάλα. Λέω Μέση, όχι τόσο. Και να κλείσουμε λίγο, να κάνουμε μια μικρή αναφορά για το τελικό. Euroleague. Ποιο τελικό. Για το Champions League, λέω. Δεν προλαβαίνουμε, μας περιμένουν. Εντάξει, παιδί μου, δώσε ένα προγνωστικό, τι βλέπεις. Ένα σκοράκι. Ο Βιθέντε Λεμπόσκε είπε 4-1 νίκη της Real. Εγώ λέω 3-1 νίκη. Με goal του Gareth Bale. Ναι, εγώ λέω 3-1 νίκη της Liverpool. Εγώ λέω νίκη στην παράταση της Real. Στην παράταση. Ναι, προκλητικός. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έχουμε να τους πούμε κάτι άλλο. Όχι, έχεις να τους πεις εσύ. Εγώ, τι να τους πω. Τους τα πω. Τι να τους πω. Αφού μας ακούνε, καλά να πάθουνε. Λοιπόν. Από τον Γιώργο Διακόνη. Το Γρηγόρη Καρακάση. Καλό σας βράδυ. Καλό τα λέμε βράδυ. Ξανά την Παρασκευή στις 8. Να είστε καλά. Γιούχου σας.